Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γεράσιμο Προδρομίτη, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος και την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Προδρομίτη, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα. Πώς είδατε εσείς το αποτέλεσμα από την άποψη της δικής σας επιστήμης, δηλαδή ποιος νομίζετε ότι ήταν ο ρόλος των ταυτοτήτων στο αποτέλεσμα? Είδαμε ότι Σκωτία και Ιρλανδία ψηφίσανε υπέρ της παραμονής, ενώ την ίδια ώρα Αγγλία και Ουαλία ψηφίσανε υπέρ του Brexit. Πιστεύετε ότι κάπως αυτό επηρέασε? Κοιτάξτε, πάντοτε η διάσταση της ταυτότητας, του αυτοπροσδιορισμού ατόμων και ευρύτερων συλλογικοτήτων είναι κέρια παράμετρος και σημαντικός μηχανισμός στο πώς εκβαίνουν διάφορες διαδικασίες και πώς νοηματοδοτείται η πραγματικότητα. Το πρώτο σχόλιο που μπορεί να γίνει είναι καταρχάς ότι και σε αυτό το δημοψήφισμα αυτό που βλέπουμε είναι ότι μιλάμε πλέον σε μεγάλη κλίμακα για διχασμένες κοινωνίες. 52-48. Πριν από λίγο καιρό είχαμε και τις εκλογές στην Αυστρία, όπου και πάλι υπήρχε ένα οριακό αποτέλεσμα. Αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι αυτό το οποίο λέμε ο λαός κάθε φορά δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Και πολλές φορές οι ηγεσίες τυπικές, άτυπες, με λιγότερη ή περισσότερη νομιμοποίηση υποεκτιμούν τον αυτοπροσδιορισμό και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κοινωνικά υποκείμενα νοηματοδοτούν την πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο συνέβη και εδώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύετε ότι υπήρχαν και κάποια κοινωνικά, ταξικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν τα δύο στρατόπεδα? Μιλήσατε για κοινωνίες μοιρασμένες. Αυτό υπάρχει, είναι μια αντανάκλαση και του οικονομικού στάτους, του κοινωνικού στάτους των ψηφοφόρων? Νομίζω πως ναι, βέβαια θα υπάρξουν από εδώ και πέρα, μέσα σε όλον αυτόν τον οριμαγδό των νοηματοδοτήσεων και της πληροφόρησης, και αναλύσεις σχετικά με την ταξική ακτινογραφία της ψήφου. Πάντως, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι παρακολουθήσαμε έναν πόλεμο, σε όλο αυτό το διάστημα, έναν πόλεμο φόβων. Οι μεν τρομοκρατούσαν τους δε. Το στρατόπεδο του Remain τρομοκρατούσε το Brexit και αντίστροφα. Φαίνεται ότι τουλάχιστον για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού όλη αυτή η εκστρατεία, μια εκστρατεία χειραγώγησης ή τρομοκράτησης που προήλθε και στηρίχθηκε από συστημικά μέσα, από συστημικές δυνάμεις παγκοσμιοποιητικές, δεν έπιασε τόπο ή δεν έπιασε τόπο σε μεγάλη κλίμακα. Βέβαια να πω ότι αν ήταν ανάποδα το αποτέλεσμα, 52-48 από την ανάποδη, σχεδόν θα λέγαμε πάλι τα ίδια. Το γεγονός ότι η Βρετανία υπήρξε μια υπερδύναμη στο παρελθόν, μια αποικιοκρατική υπερδύναμη, νομίζετε ότι επηρέασε στην απόφαση των ψηφοφόρων? Σαφέστατα. Μιλήσατε στην αρχή για ταυτότητες. Η ταυτότητα είναι μια διάσταση του πραγματικού, ένας τρόπος αυτοπροσδιορισμού εν γέννη του κοινωνικού όντως, που αντλεί στοιχεία από το εγκύτερο και απότατο ιστορικό παρελθόν. Οπότε η αίσθηση του να είσαι Άγγλος, περισσότερο από ότι Ευρωπαίος, σαφέστατα έπαιξε κέριο ρόλο στην τελική έκβαση του δημοψηφίσματος. Γιατί τελικά, και νομίζω ότι ελέγχθη αυτό και αγγίχθηκε έτσι σαν σημείο επιχειρηματολογίας σε όλη την προεκλογική περίοδο, ήταν ουσιαστικά το τι είμαστε. Τι είμαστε ακριβώς. Οπότε αυτό το τι είμαστε και το τι θέλουμε να είμαστε και πώς θέλουμε να είμαστε και ποιος θα μας κάνει κουμάντο και πόσο και κατά πόσο, ουσιαστικά αποδείχθηκε μια κέρια παράμετρος. Ένα χρόνο νωρίτερα είχαμε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές και κάποιες ομοιότητες με το δημοψήφισμα, με την συμπεριφορά ενώ των ψηφοφόρων στην περίπτωση του Βρετανικού δημοψηφίσματος?
Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι με μικρότερη διαφορά στη Βρετανία, με μεγαλύτερη στην Ελλάδα, ουσιαστικά ήταν μία ψήφος αντίδρασης σε μία απόπειρα συστημικής χειραγώγησης. Βέβαια δεν θα μπω τώρα στην διαδικασία της να αναπαράξουμε το γνωστό δίπολο εξυγχρονισμός, λαϊκισμός κτλ. Είναι ένα πραγματικό αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά έρχεται ενάντια στην απόπειρα επικοινωνιακής τουλάχιστον επιβολής μιας συγκεκριμένης τάσης στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ωραία. Η διαφορά βέβαια εδώ, υπάρχει και μια κρίσιμη διαφορά και πρέπει νομίζω να την πούμε, τουλάχιστον από τα όσα μαθαίνουμε ως τώρα, είναι ότι από τους κυβερνώντες στην Αγγλία δίνεται διαβεβαίωση ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα πρέπει να γίνει σαφές. Mm-hmm. Ωραία. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό, συγγνώμη. Ναι. Ωραία. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο CNN Greece και καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.